Σοφία, ανακοινώθηκαν σήμερα τα πρόσωπα του ψηφοδελτίου επικρατεία τη Νέα Δημοκρατία, η οποία μίλησε για πόρτα που ανοίγει σε διαφορετική διαδικασία συμμετοχή στην πολιτική. Ναι, ακριβώ, Ματίνα. Και θα πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργό είχε πάρει εδώ και πολύ καιρό την απόφαση ότι στο ψηφοδέλτιο επικρατεία δεν θα έχει σελέμπριτη. Δεν θα έχει λαμπερά πρόσωπα, δεν θα έχει φαντακτερά, α το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε ο όρο ονόματα, αλλά πρόσωπα της διπλανής πόρτας. Πρόσωπα που έχουν δουλέψει σκληρά για να φτάσουν κάπου, αλλά και πρόσωπα που σηματοδοτούν τις προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας την δεύτερη τετραετία. Αυτό σηματοδοτεί άλλωστε και η επακεφαλή του ψηφοδελτίου Επικρατεία, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, Γενική Γραμματέα Δημόσια Διοίκηση, γιατί η στροφή, η πρώτη προτεραιότητα τη Νέα Δημοκρατία, like αν λάβει εκ νέου λαϊκή εντολή, είναι η υγεία. Σήμερα, μάλιστα, κυκλοφόρησαν και σποτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανασύσταση νοσοκομείων και 156 κέντρων υγεία. Θα πρέπει ακόμα να σου πω ότι θα μα το πει και στη συνέχεια βέβαια ο Δημήτρη ο Μαύρο, η υγεία είναι το δεύτερο πρόβλημα μετά την ακρίβεια που παρουσιάζεται στι δημοσκοπήσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στον τομέα αυτό. Κλείνοντα, να σου πω ότι μετά στο ψηφοδέλτιο βλέπουμε ότι υπερισχύουν οι γυναίκε. 8 γυναίκε, 7 άντρε. Ε, Επίση, βλέπουμε και ανανέωση γιατί 7 από τα 15 μέλη είναι κάτω των 45 ετών. Μα την...